να πούμε καλημέρα στην Καλαβασό. Έχουμε ρεύμα στην Καλαβασό. Γεια σας, κύριε Φωκά μου. Καλημέρα, αγαπητή Κατερίνα. Ναι, έχουμε ρεύμα. Εξάλλου έχουμε εδώ τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό κοντά, που έχουμε... άμεση πρόσβαση. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν σας θέλω τώρα, δεν θα μιλήσουμε ούτε για τα ασφαλτικά μας, ούτε για τα εργοστάσια, ούτε για τίποτα. Εμείς πήραμε να πούμε μια τεράστια καλημέρα στην Καλαβασό, να μας πείτε αν είστε όλοι καλά εκεί κάτω, είναι μια νέα ενότητα, και τα δύο πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρει κάποιος για την Καλαβασό. Τίποτα άλλο, αυτό. Σίγουρα, ναι, έχουμε την περίοδο του καλοκαιριού. Περνούμε πολύ καλά εδώ στην Καλαβασό. Ένα χωριό των 1000 κατοίκων. Είμαστε μια ομάδα. Έχουμε όλες τις ανέσεις στην περιοχή μας. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η Καλαβασός έχει την ευκολία της πρόσβασης. Είναι από την πιο μακρινή πόλη, τη Λευκοσία, 30 λεπτά, 20 από την Λάρνακα, 15 από την Λεμεσό. Έχει προσβασιμότητα. Έχουμε αρκετούς επισκέπτες οι οποίοι απολαμβάνουν την Καλαβασό. Έχει αρκετές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να κάνουν. Έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο, τα μεταλλεία, τα ξοκλήχα μας. Και μια υπέροχη πλατεία, η οποία κάθε βράδυ γεμίζουν οι ταβέρνες από τον κόσμο. Είδατε αυτό, να έρθουμε στην Καλαβασό, να ανοίξει και η ψυχή μας. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Δεν γνωριζόμασταν τότε που ερχόμουν όμως. Τώρα που γνωριστήκαμε, το επόμενο καλοκαίρι, κύριε Φωκά, γιατί πλέον τελείωσε. Μαζευτήκαμε στο σπίτι. Σε 11 μήνες θα βγούμε πάλι. Θα τα λέμε. Εντάξει, για μας δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Συνεχίζουμε. Τι ωραία. Μια χαρά. Ναι, τώρα είναι έτσι. Πιο δροσερά το βράδυ, νιώθεις πιο καλά. Υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση, όποτε θέλετε, ή φέτος ή του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ να γνωρίσουμε και την Καλαβασό. Θα βγάζουμε λίγο από όλες τις περιοχές, να μάθει ο κόσμος. Είναι ωραίο να κάνει τις εκδρομές του τα Σαββατοκύριακα, τώρα που θα ανοίξουν και τα σχολεία. Μην μένουμε μόνο στα ίδια, να πηγαίνουμε και κάπου αλλού. Ευχαριστώ, κύριε Φωκά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.